Και ερχόμενοι εδώ στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, συναντάμε μία κυρία και ένα κύριο. Από τα αριστερά μου είναι η Βαρβάρα η Χρυσοστομίδου, με την οποία θα κάνουμε τολμαδάκια με αυτούς. Και επειδή, Βαρβάρα, είμαστε εκτός εποχής πλέον όσον αφορά τους αυτούς, δεν βρήκαμε πολλούς, θα συμπληρώσουμε με λίγα κλιματόφυλλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να μαγειρέψεις μαζί μας. Και με τον συνάδελφο, εδώ τον Τάσο, τον Κουρτίδη, ο οποίος, αν κρίνω από το επώνυμο, ερωτικός μετανάστης. Χαίρομαι πολύ, Τάσο. Ωραία. Λοιπόν, θα κάνουμε τι, βλέπω εδώ φιλετάκια. Κρέας με φασολάκια. Κρέας με φασολάκια. Κάνουμε κρέας μοσχάρι με φασολάκια, αλλά επειδή εδώ στην Κρήτη συνηθίζεται πολύ το χοιρινό, το κάνουμε με χοιρινό. Κάνουμε μια παραλλαγή. Ωραία. Λοιπόν. Θα είμαι εδώ στη μέση σαν μπαλαντέρ, ό,τι θέλεις Τάσο μου λες, ό,τι θέλεις Βαρβάρα μου λες. Τα υλικά αν θέλεις. Ωραία, ναι, βλέπω η Βαρβάρα εδώ έχει φτιάξει ήδη τη γέμιση που θα βάλουμε μέσα, η οποία αποτελείται από ρύζι. Ρύζι, μαϊντανό, κρεμμύδι, ένα κολοκυθάκι τρίψαμε, μία πατάτα, λίγη ντοματούλα, αλατό, πίπερο και κίμινο. Μια χαρά, οπότε ξεκινάμε. Ωραία, Τάσο. Μπορείς και εσύ να ξεκινήσεις. Βάζουμε το λαδάκι πρώτα, να κάψει. Ωραία. Το. Ναι, ναι, βάλουμε φωτιά. Να κάψει. Λάδι ζάχαρο θα βάλουμε. Λάδι ελαιόλαδο. Έτσι. Βάλε μπόλικο. Αρκετό θέλει, έτσι. Γιατί θα βγάλει και το χοιρινό λιγάκι, δεν βάζουμε πάρα πολύ. Ωραία. Να κάψει, βάλουμε το κρεμμυδάκι. Να το σουτάρουμε. Να σουτάρουμε το κρεμμύδι, το κρέας. Θα το θωρακίσουμε. Θα το θωρακίσουμε, να το σβήσουμε κρασί άσπρο. Ωραία. Αλλά το πίπερο. Να πάρει μερικές βράσεις θα το πούμε και μετά θα προσθέσουμε τα φασολάκια να πάρουν και αυτά. Τα οποία από ό,τι βλέπω από το είναι σχήμα φασολάκια είναι ντόπια. Είναι ντόπια. Ντόπια φασολάκια. Έτσι. Προσθέτουμε την ντομάτα, αλατάκι, πιπεράκι. Μια χαρά. Τα υγρά του που θέλει. Μια χαρά. Τέλεια. Τέλεια. Προσθέτουμε το κρεμμυδάκι μας. Δεν έχει κάψει ακόμα. Τάσο, τώρα είσαι κάπου, δουλεύεις κάπου ή είσαι τώρα είμαι συνταξιούχος. Συνταξιούχος, μάλιστα. Έχω εργαστεί στη Γαλλία, σε ξενοδοχεία στην Αθήνα 3-4 ήμουνα σεφ, σε εστιατόρια κύριο Πουλακάκη ένα από αυτά. Μάλιστα. Και είχα δικό μου εστιατόριο στην Αθήνα και έκτοτε σε ξενοδοχεία. Ξενοδοχεία και σε νοσοκομείο, δούλευα τελευταία στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, στο Μαρούσι. Μάλιστα. Και τώρα ήρθες εδώ. Τώρα εδώ ήρθαμε διακοπές. Α, είσαι εδώ. Διακοπές. Δεν μένεις εδώ δηλαδή. Όχι, όχι, στην Αθήνα μένω. Α, μένετε στην Αθήνα. Ναι, μάλιστα. Ερχόμαστε το καλοκαίρι, 2-3 μήνες. Ωραία, μια χαρά. Χρόνο στην Αθήνα. Αθήνα. Μια χαρά, μια χαρά. Φαντάζομαι προτιμάς να μένεις εδώ παρά την Αθήνα. Ή όχι. Το καλοκαίρι ναι. Το καλοκαίρι ναι. Το καλοκαίρι. Χειμώνα. Ξέρω γιατί δεν θες να έρθεις το χειμώνα εδώ, ξέρω. Γιατί υπάρχουν οι ελιές και δεν μπορείς να μαζεύεις ελιές. Δεν είναι οι ελιές, δεν με αρέσει, αλλά δεν είναι,
δεν έχει κόσμο, είναι διαφορετικά. Ναι, εντάξει, εντάξει. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Τάσο. Στάραμε το κρεμμυδάκι. Έχει... Θα μαραθεί έχει... λίγο. Ναι, 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 έχει ροδίσει, είμαστε μια χαρά. Βάζουμε το κρέας. Ωραία. Να το θωρακίσουμε και αυτό. Θα πάρει μερικές... Σβούρες. Βόλτες. Βόλτες. Βόλτες, βούρες. Είπαμε πριν ότι βάζουμε μοσχάρι, αλλά εμείς εδώ στην εμείς Κρήτη... Εδώ επειδή... Ναι, εμείς εδώ στην Κρήτη, όταν κάνουμε κατσίκα με πιλάφι, γαμοπίλαφο και μας μένει η κατσίκα, κάνουμε αυτό ακριβώς. Τη βάζουμε με τα φασολάκια. Με τα φασολάκια. Δηλαδή είναι ακόμα άλλη μια λύση. Φασουλόριζο, φασολόριζο. Ναι, 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 έτσι, έτσι. Έτσι. Φέρνουμε μερικές βόλτες να θωρακιστεί λίγο το κρέας. Θα το σβήσουμε με κρασάκι. Θα το σβήσουμε κρασί άσπρο πάντα. Αρετσίνωτο. Δεν έχει δυνατή φωτιά. Γι' αυτό μας αργεί τώρα λιγάκι. Ναι, δεν πειράζει. Είπαμε, δεν αγχωνόμαστε. Ναι. Έχουμε χρόνο, δεν πειράζει. Ωραία. Θωρακίζουμε λοιπόν εδώ το κρέας, μια χαρά. Εδώ η Βαρβάρα πάει μια χαρά με τα ντολμαδάκια. Το σβήνουμε με κρασάκι. Τέλεια. Τα φύλλα πώς τα συντηρούμε, ωραία, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Ένα, να πούμε ένα μυστικό πώς συντηρούμε τα φύλλα. Μυστικό πώς τα κόβουμε. Φρέσκα. Βάζουμε το ένα πάνω στο άλλο. Καλό, βέβαια. Εγώ βάζω και λίγο χαρτί για την υγρασία και υγρασία. Τα τυλίγω με τα αλουμινόχαρτο και στον καταψύχτη. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε. Όχι. Στο λιώνει, λιώνει. Στο λιώνει, σπάει. Δεν αντέχει. Μάλιστα. Αυτό θέλει φρέσκο. Μάλιστα. Και τώρα είμαστε εκτός εποχής πλέον. Α, βέβαια, βέβαια. Στο φθινόπωρο, οπότε... Και ήταν και δύσκολη χρονιά. Ναι. Τα κυπικά νερό, δεν γίνανε. Ναι. Τα κυπικά τώρα αρχίζουν. Δηλαδή αυτά που έκοψα εγώ από τον κήπο μου, τώρα αρχίσανε οι κολοκυθιές και πήραν τα πάνω τους. Μάλιστα. Εκεί θέλουν λίγο πιο δροσιά. Ωραία. Λοιπόν, Τάσο, λοιπόν, τώρα εδώ είμαστε... σβήνουμε κρασάκι. Ωραία, ρίξε το κρασάκι. Τέλεια. Πρέπει να φύγει το αλκοόλ που έχει το κρασί και μετά. Ναι, γι' αυτό βάλουμε... ποτέ δεν σκεπάζουμε την κατσαρόλα μας όταν ρίξουμε αλκοόλ. Ποτέ. Είναι κανόνας απαράβατος. Σοτάραμε το κρέας με το. Σβήσαμε με κρασί. Είπαμε επειδή είναι. Ναι, από χοιρινό και φιλέτο. Και είναι μαλακό το κρέας. Βάζουμε αμέσως τα φασολάκια. Τα λαχανικά, τα φασολάκια. Προκειμένη περίπτωση. Σου παραδίδω θα φέρνουμε και αυτά μερικές βόλτες να σονταριστούν με και το να κρέας, μυρίσουν, να μυρίσει με το... Και μετά θα προσθέσουμε την ντοματούλα και, θα και ό,τι υγρά χρειαστούν, αν χρειαστεί, αν χρειαστεί θα βάλουμε υγρά. Συνήθως η ντομάτα δίνει υγρά, ντομάτα αλλά αν χρειαστεί. Έχει... Έτσι. Τέλεια. Προσθέτουμε και τα κολοκυθάκια μας. Κομμένα και αυτά. Ρίχνουμε την ντοματούλα. Ήρθε η ώρα να τη ρίξουμε, Τάσο. Ρίχνουμε την ντοματούλα. Έχουν μαραθεί από την βλέπω και τα φασολάκια. Ναι. Φασολάκια. Φέρνουμε μία-δυο βόλτες να πάει και η ντοματούλα. Παντού. Παντού. Έτσι. Άλλα το πιπερώνουμε. Αλατάκι. Ωραία. Άλλη μία. Πιπεράκι. Θα προσθέσουμε υγρό ή θα περιμένουμε να δούμε. Και λίγα υγρά να δούμε. Θα βγάλει βέβαια λίγο. Αλλά θέλει. Ωραία. Θέλει και να φέρω λίγο νεράκι. Ένα ποτηράκι γεμάτο το θέλει. Λοιπόν, ένα ποτηράκι και νεράκι. Βλέπουμε μετά. Και βλέπουμε. Αν χρειαστεί. Και πάζουμε. Ωραία. Άλλο ένα θα θέλει, Μανώλη. Να φέρω άλλο ένα. Ένα ποτηράκι, ναι, ναι, να μην προσθέσουμε μετά άλλα. Ωραία. Τώρα είμαστε εντάξει. Σκεπάζουμε. Και περιμένουμε. Και ευλογούμε. Και αν και κανονικά πρέπει να φωνάξουμε τον μπάτερ να το ευλογήσει. Μπάτερ, αλλά δεν είδε. Ναι, ναι. Λοιπόν, Βαρβάρα, βλέπω, πιάσαμε τους αθούς. Τους αθούς. Αθούς από τα κολοκύθια. Αχ, δεν είναι από γλυκοκολοκύθα, έτσι δεν ναι, είναι. Ναι, αυτή την εποχή είναι τώρα αυτά. Γλυκοκολοκύθα. Με τη δροσιά. Ωραία. Τέλεια. Σε πολύ λίγο. Μετά περχύνουμε με λάδι από πάνω, λίγο νεράκι. Ναι. Και στη φωτιά. Στη φωτιά. Ωραία, τέλεια. Τέλεια. Thank you.
Βαρβάρα, βλέπω ότι τελειώσαμε τους ντολμάδες. Οπότε, λαδάκι. Ρίχνω και μου λες πόσο. Ναι, ναι. Νομίζω ότι αρκεί. Αρκεί, εντάξει. Ωραία. Αλατάκι να φέρω. Αλατάκι. Ωραία. Αλατάκι, Τάσο, εδώ. Ωραία. Πιπέρι. Όχι, δεν βάζουμε πιπέρι. Και νεράκι, θα προσθέσουμε λίγο νεράκι. Ωραία. Και νεράκι, κάτσε να φέρω και νερό. Ένα ποτηράκι νομίζω αρκεί. Ή όχι. Άμα χρειαστεί, θα βάλουμε κι άλλο. Για αρχή πρέπει να είναι εντάξει αυτό. Έτσι να πάει παντού. Και θα σκεπάσουμε με... Θα σκεπάσουμε με αμπελόφυλλο. Ωραία. Αυτό γιατί το κάνουμε? Για να κρατάει τη θερμοκρασία. Για να κρατάει τη θερμοκρασία και για να μην... Έχω δει σε άλλη φορά που έχουμε κάνει ντολμαδάκια να βάζουμε ένα πιάτο. Το βάλω και πιάτο. Θα βάλουμε και πιάτο. Ναι, το έχω εδώ. Έχουμε. Α, ωραία. Για να χωράει. Ωραία, τέλεια. Το έφερα γιατί... Οπότε να ανάψω φωτιά δηλαδή. Βεβαίως. Είμαστε έτοιμοι. Και αν χρειαστεί νεράκι θα το έχουμε το νου μας. Θα προσθέσουμε. Ναι, νομίζω ότι ήταν και λίγο αυτό που βάλαμε. Να βάλουμε κι άλλο λίγο ακόμα. Ωραία. Που να μην προσθέτουμε μετά. Ωραία. Και είμαστε. Ωραία. Έτσι για να φαίνει. Α, μπράβο, είδατε. Ωραία. Τέλεια. Πόση ώρα χρειάζονται, Βαρβάρα, περίπου? 40 λεπτά. 40 λεπτά. Λοιπόν, στην παρέα μας προσθέθηκε και η Αγλαία η Πριτσοτάκη. Γιατί η Αγλαία μου, χαίρομαι πολύ, ευχαριστώ που ήρθες. Μετά από τόσα εδέσματα που κάνουμε εδώ, να μην φάμε και ένα γλυκάκι. Και τώρα που είναι και η εποχή του σταφυλιού, να μην φάμε ένα καλό γλυκό σταφύλι. Πώς θα το κάνουμε? Βλέπω έχεις φέρει τις ρόγες, τις έχεις επεξεργαστεί. Έχουμε βγάλει τα κοτσανάκια. Ωραία. Τις έχουμε πλύνει καλά-καλά. Θα βάλουμε πρώτα το νεράκι με τη ζάχαρη σε αναλογία. 1-300 σταφύλι, 1 κιλό ζάχαρη, ένα ποτηράκι όχι γεμάτο νερό. Βάζουμε πρώτα τη ζάχαρη με το νερό και αφού πάρει δύο βράσεις, ρίχνουμε το σταφυλάκι. Ωραία. Μέσα. Να ανοίξω ζάχαρη δηλαδή. Ναι, ναι. Θα τη ρίξουμε όλη τη ζάχαρη. Βάζουμε το νερό. Ναι, 1 κιλό. Λοιπόν, το ρίχνουμε όλο. Έτσι, μπράβο. Βάζουμε δηλαδή στην ουσία θα το σιροπιάσουμε τώρα αυτό το πράγμα. Κάτι τέτοιο δεν θα κάνουμε. Ναι, κάπως έτσι. Λίγο να πάρει βράση για ωραία. Να το βάλω πάνω. Βεβαίως. Το ανακατέψουμε. Ωραία. Εδώ μπορείς να κινιέσαι ελεύθερα. Έτσι. Πολύ ωραία. Αυτό πόσο πρέπει να βράσει, πρέπει να χοχλάσει? Ναι, να χοχλάσει. Α, πρέπει να χοχλάσει. Λίγο να διαλύσει η ζάχαρη. Αχα. Για να το βάλουμε. Για να ρίξουμε μετά μέσα το σταφύλι. Λοιπόν, Αγλαία, βλέπω εδώ αρχίζει και φουσκώνει. Άρα πρέπει να ρίξουμε τώρα το σταφύλι. Το σταφύλι. Προσεκτικά. Ωραία. Ωραία. Πρέπει η φωτιά τώρα να είναι δυνατή. Ωραία, όσο γίνεται δυνατή. Αφού βράσει και δημιουργήσει τον αφρό, πρέπει να το βγάλουμε. Να βγάλουμε τον αφρό. Βεβαίως. Άρα πρέπει να πούμε μια κουταλίτσα να βγάλουμε τον αφρό.
Αυτό για πόση ώρα θα πρέπει να το έχουμε εδώ να βράζει, το σταφύλι εννοώ. Μέχρι να δέσει. Αγλαία, από ό,τι έβλεπα προηγουμένως που έκανες τη δοκιμή για το σιρόπι, ναι, έχει δέσει. Άρα, θα ρίξουμε το λεμόνι όπως είπαμε. Να πάρει δύο βράσεις. Ωραία. Και πόσες σταγόνες θα ρίξουμε? Τρεις σταγόνες. Τρεις σταγόνες. Ναι. Και αν εμένα η βανίλια που μου αρέσει θέλω τέσσερις, πειράζει? Να βάλω. Α, εντάξει. Ορίστε. Και μία παραπάνω. Ωραία. Οπότε το αφήνουμε τώρα να πάρει, ναι, λίγη βράση. Να το, να δούμε. Το λεμόνι λίγο το ωραιώνει, βλέπετε. Ναι. Δεν αφήνω ζαχαρός. Κανονικά πρέπει να μείνει 12 ώρες. Να μείνει μέσα στην κατσαρόλα εννοείς. Ναι. 12, να κρυώσει. Να κρυώσει μέσα... να δούμε αν είναι δεμένο ή έχει αμολύσει το σταφύλι, όλα τα γλυκά. Ναι. Το ξαναβράζουμε αν θέλει, αν όχι το βάζουμε στα βράζα, στα βάζα αφού κρυώσει. Βέβαια. Αφού κρυώσει και βέβαια δεν θα είναι... Όταν το βάλουμε στο βάζο, δεν θα είναι η μορφή που έχει τώρα, το χρώμα που έχει τώρα. Παίρνει ωραίο χρυσαφή χρώμα. Ακριβώς. Ήδη έχει αρχίσει, αλλά μόλις κρυώσει παίρνει αυτό το ωραίο χρώμα. Σκουραίνει. Χρυσαφή είναι. Έτοιμο είναι, έτσι. Ναι. Βλέπω ότι αργεί να πέσει, άρα έχει δέσει. Όπως. Το λεμόνι δεν του έκανε πολύ μεγάλη ζημιά, οπότε να κλείσω. Το κλείσουμε. Ωραία, το κλείσαμε. Να σερβίρουμε αμέσως. Στο πιατάκι μας ή να το αφήσουμε λίγο να σερβίρουμε. Ωραία. Να σερβίρουμε το γλυκό σταφύλι. Όπου έχει σιροπιάσει είναι... Ναι, να βάλουμε ακόμα λίγο. Μην το τσικουνευτούμε. Όχι. Ω, τέλεια. Τέλεια. Γλυκό σταφύλι. Βέβαια είναι ζεστό τώρα, δεν μπορούμε να δοκιμάσουμε. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, Αγλαία, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να έχεις την γλύκα του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Τάσο, εμείς που είμαστε εδώ. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Βάλαμε και το μαϊτανό τώρα. Έτσι, για να δώσουμε την τελευταία πινελιά, όπως λέμε. Και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, είμαι ανάμεσα σε μυρωδιές, δεν ξέρω τι να πρωτοδοκιμάσω. Ντολμαδάκια να δοκιμάσω, γλυκό σταφύλι που φτιάξαμε να δοκιμάσω. Φασολάκια με χοιρινό φιλέτο να δοκιμάσω. Τι να πρωτοδοκιμάσω. Λοιπόν, βλέπω έχεις κλείσει φωτιά, άρα είμαστε έτοιμοι εδώ. Βαρβάρα, μπορούμε να σερβίρουμε? Ωραία. Με το πιρουνάκι σε αυτό εδώ το πιάτο. Να στήσουμε το πιάτο μας. Να βγάζουμε έτσι τα φύλλα. Ένα υπέροχο φαγητό, το οποίο μπορούμε να το συνδυάσουμε με φέτα, με γιαούρτι ή με ξύγαλο. Ναι. Υπέροχο πιάτο. Γύρω-γύρω, ωραία. Τάσο, εμείς εδώ, τι λέμε? Το κλείνουμε? Να σου φέρω κουτάλα να σερβίρουμε, έχεις κουτάλα εδώ? Έχω, αλλά είναι... Ωραία, κάτσε να φέρω μια κουτάλα. Κρέας είναι, δεν πειράζει. Α, θα χρησιμοποιήσεις αυτή. Ωραία, Τάσο. Ναι. Μυρίζει υπέροχα. Έχει τραβήξει τα ίδια. Ναι, έχει δέσει σάλτσα. Μπορείς να σερβίρεις, Τάσο, αν θέλεις. Ναι. Μια χαρά είναι.
τέλεια. Και επίσης αυτό το πιάτο μπορούμε να συνδυάσουμε με φέτα και ξύγαλο. Με ό,τι θέλουμε. Έτσι. Και παξιμάδι ντόπιο. Το πιο έτσι λογικό είναι η φέτα. Ναι. Παραδοσιακά. Με λαδορίγανη. Λοιπόν, το στείλουμε εδώ. Ωραία. Φασολάκια με πατάτες. Με κρέας. Ναι. Και τα ντολμαδάκια μας. Από εδώ. Ωραία. Λοιπόν, συνάδελφε Τάσο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλώς να είσαι μαζί μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Βαρβάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε, μας έκανες την τιμή να έρθεις να μας φτιάξεις τα ντολμαδάκια. Να είστε καλά. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω δίπλα μου την Στεφανία τη Χασαπλαδάκη, κόρη του αείμνηστου Γιάννη Καβρού, η οποία θα μας πει έτσι αρκετές ματινάδες. Σατιρικές για τους πολιτικούς. Μπράβο. Για όλους. Για όλους θέλω. Λοιπόν, αυτή που είπα για το χωριό. Να την ξαναπούμε. Ναι. Όλα μας τα χωριά καλά. Εγώ δεν τα προσβέρνω. Τη θέα την καλύτερη έχει το Σταυρωμένο. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ. Λοιπόν, για το Μητσοτάκη έχουμε τίποτα να πούμε? Εγώ θα πω γενικά. Α, γενικά θα πούμε, ωραία. Στήξετε στις πολιτικούς, ποιος θα τις αραντήσει, να μην τυχόν βρεθεί κανείς και θα μας τις φτερμίσει. Τα λέω χωριάτικα. Έτσι, έτσι. Το σπίτι μου σαν τέλειωσα, έκαμα το σταυρό μου και το κρυφό καμάρωνα γιατί ήταν δικό μου. Αλλά με τα μνημόνια αλλάξανε οι νόμοι και καθαεί στο σπίτι του ενίκιο πληρώνει. Ο Σαμαράς μας έβαλε στην πλάτη ένα σωμάρι και είπε «Γαϊδούρια είσαστε, σηκώσετε τα βάρη». Πάνω στην πόρτα της Βουλής ορθά κοφτά γραμμένο «Μα την Ελλάδα ξεπουλώ, πελάτες περιμένω». Λαός που κοιμάται ορθά και πάει και ψηφίζει, το ένα του μάτι είναι κλειστό και το άλλο λιθορίζει. Μάλιστα. Αυτές τις μέρες... Ναι, ναι. Τη σύνταξη μου δώκανε μαζί με το χαράτσι. Μου τα έδωσαν, τους τα έδωσα και είμαστε τώρα πάτσι. του Σαμαρά, όχι, συγγνώμη. Του Τσίπρα τα φορτώσανε. Του Τσίπρα εφορτώσανε ετούτη εδώ την κρίση. Με συγχωρείτε. Σκατένιο κόμπο του δώσαν με δόντια να τον λύσει. Μάλιστα. Τον κόμπο, να τον ελύσει. Διότι δεν τα έκαμε ο Τσίπρας τα χρέη, τα κάμανε άλλοι και ο ένας τα δίνε του άλλου νου. Και ούτω καθεξής. Και ούτω καθεξής. Ωραία. Για τους πολιτικούς είπαμε. Για τον έρωτα έχουμε τίποτα να πούμε? Ξέρουμε καμία? Έχομαι έτσι για τον έρωτα. Για να ακούσουμε. Εγώ είπα. Μες στην καρδιά του αντρούς μου. Ναι. Μες στην καρδιά μου σκέφτηκα, Μιχάλη, να σε βάλω που να πεθάνω με μαζί, μην κλάψει ο γης τον άλλο. Τα ακούς, Μιχάλη? Τα ακούς, ε? Τα ακούς, Μιχάλη? Για να ακούσω την απάντησή σου. Μα την νιάδα δεν μπορώ να την διαδώσω, αλλά εμείς αγαπιούμασταν 3 χρόνια και με περίμενε να έρθω από τον Εφήλιο πόλεμο να παντρευτούμε. Συνθήκες, ξέρεις τώρα, το 47,
πόσο αγνά και πόσο καθαρά ήταν η αγάπη και ο έρωτας. Με περίμενε αυτή και τσίπα σαν γύρισε. Ρε Στεφανία, χαρά στο κουράγιο σου. Με περίμενες 3 χρόνια να έρθω από το στρατό να παντρευτούμε. Και όμως με περίμενε, παντρευτήκαμε. Εντάξει, περάσαμε και καλά, αλλά ήρθαν και δύσκολες εποχές. Πολλές δύσκολες. Αλλά μπροστά στην αγάπη όλα είναι ωραία και καλά και νικούνται. Τα παλιά χρόνια ήταν τόσο άγνα και ωραία και όμορφα. Δεν είναι, δυστυχώς τα βλέπω σήμερα δεν είναι. Άλλες συνθήκες ήταν όταν ζούσαμε εμείς, φτωχά μεν, αλλά τίμια και ωραία. Τώρα υπήρχε χρήμα, υπήρχαν τα πάντα. Η πολυτέλεια αυτή, η πολυτέλεια κατάστρεψε. Νομίζω τον κόσμο. Καλά κακά την περάσαμε εμείς τη ζωή. Σκέπτομαι όμως αυτή την νεολαία που ακολουθεί από πίσω μας, πώς θα περάσουμε. Γιατί ξέρεις τι έλεγαμε τότε στα παλιά τα χρόνια. Εμείς δουλεύσαμε σκληρά, γιατί αν σκεφτείς από το 40, εγώ γεννήθηκα το 26. Σκέψω τώρα τι επεράσαμε και λέω, επειδή σε περάσαμε κακές συνθήκες τότες, δουλέψαμε όλοι σκληρά για να περάσουν, λέει, τα παιδιά μας καλύτερη ζωή από εμάς. Δυστυχώς τα βλέπω παιδιά σήμερα. Δεν νομίζω να περάσουν καλά. Γιατί βλέπουμε τις εξελίξεις κάθε μέρα. Εντάξει. Εντάξει. Στεφανία. Τον έρωτα. Για τον έρωτα είπαμε. Καμιά άλλη ματινάδα έτσι για να γελάσουμε θα μας πεις. Ξέρουμε τίποτα. Αυτή έχει πολλά γραμμένα. Εγώ έχω πολλά γραμμένα, αλλά έχω χάσει το φως μου, είμαι τυφλή, δεν μπορώ να γράψω. Και θα το βγάλω τη νύχτα που θα ξυπνήσω, θα βγάλω 2 στίχους, 3. Αλλά δεν σηκώνομαι, δεν μπορώ να τα γράψω. Τα ξεχνώ μετά. Μάλιστα. Τα ξεχνώ. Κατάλαβα. Αυτή μπορεί να σου συζητάει όλη μέρα και τη νύχτα. Τη νύχτα ανάλογα το περιστατικό, ναι, άμα με τσατίσει κάτι να με πειράξει, θα το βγάλω. Βγάζεις αμέσως μπατινάδο. Ναι, θα το βγάλω. Είναι το DNA, όπως έλεγε και ο αδερφός ο Νίκος, είναι το DNA. Ναι, ναι. Αυτή ήταν πράγματι, είχαν πάρει, γιατί εγώ με τον πεδερό μου συνεργαζόμασταν χρόνια, πολλά μαζί ήμασταν, λοιπόν αυτός ραδίζαμε στις ελιές. Είχε πάντα το μπλοκάκι στην τσέπη του με το μολύ. Στην ελιά που ήρθα να πάνω, ήθελα να σταματήσω μια στιγμή και να βγάλω να γράφει. Και έγραφε. Έγραφε, να την άδεια. Ναι. Μια μέρα τους έβαλα, γιατί εκείνα τα χρόνια είχαμε, παρόλο που ήταν δύσκολα, είχαμε και τα γλέντια μας εδώ στους. Είχαμε 2 ποιητάριδες, ήταν ο Παθερός και ένας άλλος, ο Αριστίδης ο Λιανουδάκης. Εγώ πειρακτήριο, εγώ επήρα, λέω, τώρα θα τσε βάλα τσακωστούν τις μαγειάδες, τι κάνω χάρισμα. Και ήμουν αυτό. Είχα και μια καπνισμένα πάνω και λέω, εδώ είναι τώρα ώρα να τσε βάλω τώρα πιαστούν τις μαγειάδες. Μπαίνω μέσα στο χώρο και του λέω, τι καθόσαστε, τι ήρθετε εδώ και κάνετε. Ήρθαμε για να γλεντήσουμε, να περάσουμε τη βραδιά μας, ωραία, έτσι, σηκωθείτε όλοι στο χώρο. Λοιπόν, ο πεθερός μου αυτός γύριζε τώρα αφορμή και πιάνονται στις μαντινιάδες με τον απέναντι. Έτσι ήτανε, μία σιωπή ήταν όλο το γλέντι. Να λέει ο ένας, να λέει ο άλλος. Να κόβει ο ένας και να ράβει ο άλλος. Ναι, τσακωπόρε, τι ωραία. Δεν υπήρχαν, αγαπητέ μου, τα μέσα τότε. Δεν είσαι αυτά που υπάρχουν σήμερα για να μαγνητοφωνηθούν. Δυστυχώς, χαθήκανε πάρα πολλά. Εγώ τα βλέπω σήμερα, στενοχωρούν πολύ. Πολύ στενοχωρούν. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε τυχεροί που προλάβαμε να ακούσουμε και τη Στεφανία και τον Νίκο. Ναι. Και για... υπάρχουν και τα βιβλία, οπότε μπορούμε και από εκεί να διαβάσουμε και να τα μεταφέρουμε στις επόμενες. Ακολουθούν τα παιδιά της μουσικής που θα παίξουν για μας. Ήδη βλέπω εδώ ο Πάτερ Νικόλας έχει στήσει το τραπέζι και μας περιμένει να πάμε. Έτσι.
Περάσαμε καταπληκτικά στο Σταυρωμένο, το ίδιο ελπίζω και εσείς που θα δείτε τα δύο επεισόδια. Να είστε καλά, ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Απούνε στα κρότη, απούνε στα
Ψάξε, ψάξε, μικρή μου, για να βρεις. Ψάξε, μικρή μου, για να βρεις. Μέτρας, να κάτσεις μέσα να μετράς. Να κάτσεις μέσα να μετράς, καλά σε ναυματά. Κοίτα μωρέ μια ράχη, κοίτα.